Είναι για διαφορετικούς λόγους η Αμερική και για διαφορετικούς λόγους κάποια ευρωπαϊκά κράτη. Η Αμερική εδώ και μερικά χρόνια, εδώ και 4 χρόνια, έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο θέμα της δικαστικής μεταρρυθμίσεως της Αλβανίας και έφτιαξε ένα ειδικό δικαστήριο που, κατά της διαφθοράς, που είναι γνωστό με τα αρχικά ΣΠΑΚ. Αυτό το δικαστήριο πράγματι έχει κάνει αρκετά μεγάλη διαφορά τα τελευταία 2 χρόνια, έχοντας στείλει αρκετούς υπουργούς ή δημάρχους στη φυλακή για θέματα διαφθοράς. Έχει ελλείμματα, παραδείγματι ένας υπουργός του ΡΑΜΑ, ο οποίος κατηγορείται για διασπάθηση πολύ μεγάλου ποσού, κυκλοφορούσε ελεύθερος, ήταν γνωστό ότι θα συλληφθεί και έτσι μπόρεσε και διέφυγε, και μάλιστα μέσω Ελλάδος στο εκτός Αλβανίας, και δεν συνελήφθη ποτέ παρότι ήταν γνωστό ότι θα συλληφθεί. Οι Αμερικανοί λοιπόν σου λένε ότι εμείς βασιζόμαστε σε αυτή τη δικαστική μεταρρύθμιση και έχουμε αυτό το δικαστήριο, το ΣΠΑΚ, το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζει και τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Δεν μπορούμε να το απαξιώσουμε, γιατί είναι η μοναδική ελπίδα μας να κάνουμε κάτι στο εσωτερικό σύστημα της Αλβανίας. Mm-hmm. Η απάντηση δικιά μας σε αυτό το θέμα είναι ότι εάν το ΣΠΑΚ κάνει σωστά τη δουλειά του, θα ανέβει ακόμη περισσότερο η αξιοπιστία του στην Αλβανία από ό,τι είναι σήμερα, διότι έχει τρωθεί αρκετές φορές. Οι Γερμανοί και οι Ισπανοί κινούνται με άλλη λογική. Οι Ισπανοί έχουν την προεδρία αυτή την περίοδο και θέλουν να κλείσουν την προεδρία με κάποιο πολύ μεγάλο γεγονός. Οι Γερμανοί θέλουν εδώ και καιρό να ξεκινήσουν ενταξιακές διαδικασίες για την Ουκρανία. Για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό όμως, έπρεπε να προχωρούν οι ενταξιακές διαδικασίες και για όλες τις άλλες χώρες που είναι υποψήφιες πλην Τουρκίας. Αυτές είναι τα Δυτικά Βαλκάνια. Από τα Δυτικά Βαλκάνια, 2 χώρες ήταν πιο προχωρημένες. Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια πιέζαν να ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες με Αλβανία και Σκόπια. Η Βουλγαρία αντιδρούσε, έγιναν οι αλλαγές στο Σύνταγμα που ζήτησε των Σκοπίων, οπότε η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προχωρήσει πλέον προς την ένταξη, προς την ενταξιακή διαδικασία, και προέκυψε το θέμα για την Αλβανία. Οι Γερμανοί και οι Ισπανοί σου λένε εμείς θέλουμε να εμφανίζεται ως πακέτο. Η δική μας πλευρά ενημέρωσε, μπορώ να πω με φιλικό τρόπο, επανειλημμένο δηλαδή, δεν είναι έκπληξη αυτό το οποίο κάναμε. Από τον Ιούλιο μήνα που ανέλαβε η παρούσα κυβέρνηση μετά τις 4 εκλογές, πέρασε με κάθε τρόπο το μήνυμα ότι για μας το θέμα δεν είναι δημερές, είναι θέμα κράτους δικαίου, είναι θέμα τεκμηρίου αθωότητας για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας, και είναι και θέμα σεβασμού στοιχειώδης δημοκρατικής αρχής. Δηλαδή δεν μπορεί να κυβερνά το Δήμο ο Δήμαρχος ο οποίος έχασε τις προηγούμενες εκλογές και μάλιστα να προβαίνει και σε σοβαρές πράξεις. Τώρα ετοιμάζεται να εγκρίνει το νέο πολεοδομικό σχεδιασμό της Χιμάρας. Ναι. Και συνεχίζει κανονικά. Το είπαμε πολλές φορές, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στον ΡΑΜΑ, το είπε ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Επικρατείας που πήγε στην Αλβανία. Ναι, και τους προειδοποιήσαμε και τους το είπαμε πολλές φορές ότι το Δεκέμβριο δεν θα προχωρήσει αν δεν δείξετε κάποια σοβαρά σημάδια ότι σέβεστε κάποια πράγματα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή έκπληξη. Και του στείλαμε και επιστολή πριν από 10 μέρες. Και το ξαναλέγαμε αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι κοιτάξτε να δείτε, σεβαστείτε αυτά τα 3 σημεία. Τίποτα οι Αλβανοί. Να ξαναπώ το εξής, ότι αυτό που είπαμε για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, το είπαμε πολλές φορές και με φιλικό τρόπο. Δηλαδή, δεν λάβαμε κανένα μέτρο εναντίον τους. Δεν κλείσαμε σύνορα, δεν διώξαμε, δεν κάναμε τις επιχειρήσεις σκούπα που γίνονταν παλιά και τέτοια πράγματα. Δεν υπήρξε από πλευράς μας οποιαδήποτε κίνηση που να δείχνει αυτό το βαλκανικό επαχαιωτισμό. Η εξήγηση ήταν ξεκάθαρη. Σεβαστείτε το κράτος δικαίου και δεν είναι διμερής διαφορά. Να πω το εξής, οι Γερμανοί πριν από 2 χρόνια περίπου είχαν μπλοκάρει την ένταξη των Σκοπίων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ποτέ να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο το κάναν. Εκεί ήταν διμερή διαφορά. Εδώ υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και η κατάσταση του κράτους δικαίου που θέλουμε σε μια γειτονική χώρα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι καθαρά επιλογή του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος πείσμωσε. Μάλιστα. Για τους δικούς του λόγους. Πίστεψε ότι οι πιέσεις που θα μας ασκούσαν Αμερικανοί και Γερμανοί θα αρκούσαν για να μην ακολουθήσει τα στοιχειώδη ενός κράτους δικαίου και βασίστηκε σε αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Μάλιστα, επανειλημμένως στις τελευταίες μέρες ο Αλβανός Πρωθυπουργός με δηλώσεις του εμφανιζόταν να καθοδηγεί κάθε φορά την αλβανική δικαιοσύνη, δηλαδή τους έλεγε τι να κάνουν οι δικαστές, διότι αυτό δεν γίνεται, το άλλο δεν μπορεί να γίνει κτλ. Δεν σχετίζεται με επιχειρηματικά συμφέροντα. Μάλιστα. Είναι πείσμα.